Λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί, το αεροσκάφος που μετέφερε τον προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων. Οι ιεράρχες της Κρήτης υποδέχτηκαν με θέρμη τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος λίγο πριν αναχωρήσει για την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, τόνισε ότι από το έργο της εκπέμπεται το μήνυμα και η μαρτυρία της Ορθοδοξίας. Νιώθω πολύ χαρούμενος και συγκινημένος, διότι αξιώνομαι να πατήσω για μια ακόμη φορά τα αγιασμένα και ηρωικά χώματα της Μεγαλονήσου Κρήτης. 2 χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψή μου, εξ αφορμής τότε της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, την οποία αξιώθηκε να φιλοξενήσει στο έδαφος της η Μεγαλόνησος Κρήτη. Αφού έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός της φιλοξενίας της Συνόδου των Ορθοδόξων Εκκλησιών πριν από 2 χρόνια στα Χανιά, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έστειλε μήνυμα σε όσους αμφισβητούν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν είναι μία μουσιακή εκκλησία όπως θέλουν να μας κατηγορούν ορισμένοι, αλλά είναι μία εκκλησία σε επαφή με την καθημερινή πραγματικότητα, η οποία δημιουργεί πάντοτε πολιτισμόν. Εργάζεται για την σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων, αλλά και δημιουργεί πολιτισμόν. Με αυτά τα αισθήματα αναγνωρίσεως και εκτιμήσεως και της Ορθοδοξίας και της Κρήτης, έρχομαι αυτή τη φορά στην Μεγαλόνησον. Νωρίς το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης στο Κολυμπάρι πραγματοποιήθηκε η σύναξη των εταίρων της. Ο προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας θα συμμετάσχει στις πανηγυρικές εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης. Εύχομαι ολοψύχως αυτό το μεγάλο ίδρυμα να συνεχίσει την πορεία του, να συνεχίσει την αποστολή του, και είμαι σίγουρος ότι θα προσφέρει πάρα πολλά όπως έχει ήδη προσφέρει μέχρι σήμερα. Η ελληνική πολιτεία, έχοντας επίγνωση της σοβαρότητας του θεσμού, του διαχρονικού θεσμού, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της μεγάλης κληρονομιάς που έχει και της οικουμενικής διάστασης που έχει, είναι παρούσα εδώ. Οι πανηγυρικές εκδηλώσεις για την επέτειο των 50 ετών από την ίδρυση της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης θα κορυφωθούν αύριο το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας στο Κολυμπάρι.